Ανάσταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Ερντογάν θα στείλει 12 πυροβόλα φύρτινα στην Ουκρανία. Ρωσικό μέσο μεταδίδει λοιπόν πως η Τουρκία σκέφτεται σοβαρά το σενάριο αποστολής αυτοκινούμενων πυροβόλων τύπου 155 φύρτινα στην Ουκρανία, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στην Ρωσία. Αναλυτικότερα, εντός του πλαισίου της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία επίσκεψη που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου φέτος, η Άγκυρα λέγεται πως συζητά με την Ουάσιγκτον την αποστολή 12 αυτοκινούμενων πυροβολικών συστημάτων τύπου TAF-155 φύρτινα στο Κίεβο. Αυτά τα συστήματα, τα οποία διαθέτουν όπλα διαμετρήματος 155 χιλιοστών, θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά το ουκρανικό πυροβολικό, το οποίο έχει απεγνωσμένα ανάγκη από σύγχρονα όπλα και βλήματα πυροβολικού. Το TAF-155 φύρτινα είναι ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο που ανέπτυξαν Τούρκοι μηχανικοί με την καθοριστική συνδρομή νοτιοκορεάτικων εταιριών, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την παραγωγή του πασίγνωστου και πολύ προηγμένου πυροβόλου K9 Thunder. Το TAF-155 φύρτινα σχεδιάστηκε αρχικά για τις ανάγκες του τουρκικού στρατού, ωστόσο μετέπειτα ενδιαφέρθηκαν και άλλες χώρες για το σύστημα. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία το έχει εξάγει σε κάποιες τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Αζερμπαϊτζάν. Το TAF-155 φύρτινα προωθείται από την Άγκυρα ως ένα πυροβολικό σύστημα με υψηλή ισχύ πυρός και υψηλό επίπεδο ευκινησίας. Το πυροβόλο είναι ικανό να εκτοξεύει τα τυπικά πυρομαχικά του ΝΑΤΟ και να πλήττει στόχους σε μέγιστη απόσταση 30 χιλιομέτρων με την βοήθεια βλημάτων παρατεταμένου βεληνεκούς. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του στη Τουρκία, οι μηχανικοί λέγεται πως έδωσαν ιδιαίτερα προσοχή στο επίπεδο προστασίας του οχήματος, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το πλήρωμα. Το εάν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ του Αμερικανικού και του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για την μεταφορά 12 μονάδων 155 φύρτινα θα κριθεί από έναν αριθμό διάφορων παραγόντων, όπως για παράδειγμα εάν δώσει η Σεούλ το πράσινο φως. Η παραγωγή του πυροβόλου ναι μεν λαμβάνει χώρα στο τουρκικό έδαφος, ωστόσο η Άγκυρα εξαγόρασε άδεια από την Νότια Κορέα, μιας και ο σχεδιασμός του οπλικού συστήματος έχει νοτιοκορεάτικη προέλευση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.